Συνελήφθη σαν χθες στις 12 παραπέντε στο λιμάνι της Πάτρας κατά τη διάρκεια ελέγχων από προσωπικό της λιμενικής αρχής δύο αλλοδαποί, οι οποίοι κατήχαν και επέδειξαν πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα με σκοπό την παράνομη έξοδό τους από τη χώρα. Προανάκριση κατά την αυτόφορη διαδικασία διενεργείται από το κεντρικό λιμεναρχείο της Πάτρας. Η αφρικανική σκόνη παραμένει και σήμερα στην Πάτρα, καθώς οι καιρικές συνθήκες να ευνοούν, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, τη μεταφορά της σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Από νωρίς το πρωί στην Πάτρα η ορατότητα είναι περιορισμένη, ενώ η ατμόσφαιρα είναι βαριά δεδομένης και της υγρασίας που επικρατεί. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται να επιδείξουν οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, όσοι αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα, αλλά και οι αλλεργικοί. Αυξητικές τάσεις στη χρήση ηρωίνης καταγράφει στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη η ετήσια έκθεση για την κατάσταση των ναρκωτικών για το 2010, η οποία και παρουσιάστηκε στο Υπουργείο Υγείας πριν καταλαγιάσει ο απόϊχος του διπλού χτυπήματος του κεντρικού λιμεναρχείου Πάτρα στη διακίνηση τεραστίων ποσοτήτων ναρκωτικών μέσω του λιμανιού. Την ίδια ώρα καθημερινές είναι στην Πάτρα οι συλλήψεις για ναρκωτικά Ελλήνων και αλλοδαπών και μάλιστα νέων ανθρώπων σε ηλικία μόλις 18 ετών, για παράδειγμα, οι οποίοι έχουν ήδη εισέλθει στον απατηλό και θανατηφόρο κόσμο των ναρκωτικών. Ένα περιπολικό που έκλεισε κάθετα το δρόμο στην οδό Ρήγα Φεραίου έδωσε τέλος στην καταδίωξη που έλαβε χώρα αργά χθες το βράδυ στο κέντρο του πύργου. Αγροτικό όχημα με επιβάτες 3 Αθήγανους, έναν άνδρα και 2 γυναίκες, δεν σταμάτησε σε σήμα των αστυνομικών και από εκείνη την ώρα ξεκίνησε καταδίωξη, η οποία έληξε με τη σύλληψη και προσαγωγή των υπόπτων. Στην καταδίωξη συμμετείχαν 2 περιπολικά, ένας μότος εκλητεστής και 2 αστυνομικά οχήματα με συμβατικές πινακίδες. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, μέχρι χθες δεν είχε προκύψει κάτι επιβαρυντικό εις βάρος των συλληφθέντων, με εξαίρεση φυσικά την απόφαση του οδηγού να μην σταματήσει για έλεγχο. Η Διεύθυνση Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ετωλακαρνανίας ανακοινώνει ότι όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα διενεργήσει αντιγρυπτικό εμβολιασμό για την εποχική γρήπη στους ανασφάλιστους του νομού μας που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Παρακαλούνται όσοι ανασφάλιστοι ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου και επιθυμούν να εμβολιαστούν με το αντιγρυπτικό εμβόλιο να προσέλθουν στις αναφερόμενες υπηρεσίες τις συγκεκριμένες ημερομηνίες και να έχουν μαζί τους το βιβλιάριο ανασφαλίστου. Εμβόλια για τους ανασφαλίστους θα χορηγηθούν και από τα κέντρα υγείας του νομού με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτησή τους. Υπενθυμίζεται ότι το εμβόλιο χορηγείται από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία με τη γνωστή διαδικασία. Συνταγογράφηση από το θεράποντα ιατρό και προμήθεια από τα φαρμακεία στις ομάδες υψηλού κινδύνου.